Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Αυτό που ζει και συνειδητοποιεί όλο και περισσότερο λαός, παρά την προσπάθεια που κάνετε να παρουσιάσετε την αλήθεια με το κεφάλι κάτω, είναι ότι η αποκατάσταση υγείας γίνεται όλο και πιο δύσκολη, όλο και πιο ακριβή. Ζουν λοιπόν οι Υπουργοί Υγείας το κύμα διαμαρτυρίας που δεν είναι μειοψηφίες στις μιζέριες όπως το έχουν ονομάσει, αλλά κραυγή αγωνίας για την κατάσταση που διαμορφώνεται και διεκδίκησης του συστήματος υγείας που επιτρέπουν οι δυνατότητες της εποχής μας να έχει ο λαός μας. Η απαξίωση του δημόσιου τομέα υγείας, η ενίσχυση του ιδιωτικού τομέα είναι έργο όλων των κομμάτων, είτε κυβέρνησαν μόνοι τους ή σε συνεργασία. Να θυμίσουμε ότι το ΠΑΣΟΚ στην έναρξη της κρίσης έστειλε το χορό των μεγάλων περικοπών για την υγεία και συνέχισε η κυβερνήση συνεργασίας Νέας Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ Λάος, συνέχισε ο ΣΥΡΙΖΑ και απογειώνει τώρα η Νέα Δημοκρατία. Η δωρεάν υγεία που παρουσίασε ότι για αυτή πασχίζει η κυρία Υφυπουργός είναι από καιρό ανέκδοτο. Ο λαός πληρώνει και ξαναπληρώνει αν έχει, για να παρέχονται όλο και υποδιέστερες υπηρεσίες. Όποιος δεν έχει, περιμένει στη λίστα αναμονής. Η κατάσταση των κέντρων υγείας είναι θλιβερή. Η ελλείψη σε γιατρούς και τεχνολογικό εξοπλισμό μεγάλη. Σας έχουμε καταθέσει εκατοντάδες ερωτήσεις για όλη την Ελλάδα, όπως και για τον νότιο τομέα, τον Μπραχάμι που εγώ μένω, την Καλλιθέα, την Αργυρούπολη, τη Δάφνη, την Ηλιούπολη. Το νομοσχέδιο προβλέπει ρυθμίσεις που η κατεύθυνσή τους είναι η παραπέρα αποδόμηση και σμπαράλιασμα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και όχι η ενίσχυσή της. Το αστικό κράτος σταδιακά και συστηματικά με τα εκάστοτε μέτρα όλων των κυβερνήσεων επιδιώκει να αντιστοιχίσει τις λαϊκές ανάγκες που στα περιορισμένα όρια των δημοσιονομικών στόχων, των περικοπών στην κρατική χρηματοδότηση που έχουν ως αποτέλεσμα τις τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό, υποδομές και τεχνολογία. Οι εργαζόμενοι, το σύνθημα που φωνάζουν είναι «Δώστε λεφτά για υγεία και παιδεία και όχι για του ΝΑΤΟ τα σφαγεία». 21,3 ευρώ την τριετία για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ, για τους πολέμους που γίνονται. 500.000 την ημέρα για τη φρεγάτα στην Ερυθρά. Εδώ δεν υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια. Λεφτόδεντρα που πάνε για να συνεχίζονται οι σφαγές των λαών για να συμμετέχει η αστή τάξη αργότερα στη Λία. Η κυβέρνηση με αυτό το νομοσχέδιο έχει κατεβάσει την τροπολογία με αριθμό 271 και ειδικό 23 και μεταξύ των άλλων δίνει ακόμα ένα χτύπημα στην κυριακάτικη αργία και στη ζωή χιλιάδων εκατοϊπαλλήλων. Με τη γνωστή καραμέλα της εξυπηρέτησης του καταναλωτικού κοινού φέρνει τροπολογία η οποία αναφέρει ότι επιτρέπεται η λειτουργία των καταστημάτων την Κυριακή που ακολουθεί την τελευταία Παρασκευή του Νοέμβρη. Έτοιμα των χιλιάδων εμποροϋπαλλήλων, όπως και των αυταπασχολουμένων στο εμπόριο, είναι η νομοθετική κατοχήρωση της κυριακάτικης αργίας. Σας καλούμε να αποσύρετε το συγκεκριμένο άρθρο. Κύριε, το ΚΚΕ εδώ και 10 μέρες κατέθεσε σε αυτό το νομοσχέδιο τροπολογία για τους εποχιακούς πυροσβέστες. Για τους ήρωες, όπως τους αποκαλούσατε το καλοκαίρι, που τους υποδεχτήκατε με άγρια καταστολή με τις δυνάμεις στο ΜΑΤ και τους αποκαλείτε τώρα προβοκάτορες. Η τροπολογία προβλέπει τη μονομοποίησή τους. Αυτή ικανοποιεί την ανάγκη για σταθερή δουλειά των πυροσβεστών, ομογενοποιεί το σώμα, αυτή εξασφαλίζει μεγαλύτερη ασφάλεια για τη ζωή και την περιουσία του λαού, αφού το πυροσβεστικό σώμα θα είναι καλύτερα στελεχωμένο. Δεν διαφωνούμε και με την τροπολογία που κατέθεσε η Πλεύση Ελευθερίας, γιατί είναι στην ίδια λογική. Ρωτάμε όμως τον κύριο Παπά που μας κάλεσε να συνυπογράψουμε την τροπολογία τους, που σημαίνουμε ότι μέχρι τώρα δεν την έχουμε δει. Ποια είναι η θέση τους για την τροπολογία που καταθέσαμε? Ρητορικό το ερώτημα. Την απορρίπτει, όπως απέρριψαν όλες τις τροπολογίες που καταθέσαμε και επί ΣΥΡΙΖΑ το 17, το 19, μετά το 20, το 21, μαζί με όλους τους άλλους. Γιατί ακριβώς στηρίζουν τη δημοσιονομική πειθαρχία. Τι λέει αυτή η τροπολογία
όπως έχουμε μάθει που μας ζητάνε να συνυπογράψουμε, απασχόληση για 7 χρόνια. Αυτοί που σήμερα είναι 30 και 37 ετών, αλλά γιατί τους περιμένει στα 37 και στα 44 χρόνια της ζωής τους? Η ανεργία. Στηρίζουμε λοιπόν τον αγώνα των πυροσβεστών. Είμαστε πάντα μαζί σε αυτόν τον αγώνα και σας καλούμε να ψηφίσετε την πρόταση που εξασφαλίζει τη σταθερή δουλειά και την ασφάλεια στο λαό. Για την τροπολογία του ΠΑΣΟΚ που αφορά τον προσδιορισμό του κατώτατου μισθού, αναφέρει ότι είναι αναγκαιότητα να υιοθετηθεί μπροστά στην υποχρέωση της χώρας να ενσωματώσει την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλήθεια, τι υπηρετεί αυτή η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που φέρνει η κυβέρνηση με νομοσχέδιο που ήδη είναι στη διαβούλευση? Τη δημιουργία ενός μηχανισμού που παγιώνει στο διενεκές έναν από τους πιο ευληματικούς αντεργατικούς νόμους των μνημονίων, αυτόν του καθορισμού του κατώτατου μισθού από την εκάστοτε κυβέρνηση με βάση τις επιταγές του κεφαλαίου. Ένα νομοθετικό τείχος της εργοδοσίας ώστε να την προστατεύει από τις δίκαιες διεκδικήσεις των εργαζομένων για ουσιαστικές αυξήσεις των μισθών και προστασία του συνδήματός τους. Ο κατώτατος μισθός θα βγαίνει από μαθηματικό τύπο με βάση την παραγωγικότητα και τον πληθωρισμό, δηλαδή την κερδοφορία των επιχειρήσεων. Αυτό που προτείνεται με την τροπολογία είναι η επαναφορά του συστήματος προσδιορισμού του κατώτατου μισθού και ημερομίσθιου αποκλειστικά με την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας κατόπιν διαπραγματεύσεων, κάτι που προβλέπει και η ρύθμιση που συμπεριλαμβάνεται στην πρόταση νόμου των 530 συνδικάτων που έχουμε καταθέσει ως ΚΚΕ 2 φορές και έχει έρθει σε εσάς η πρόταση, αλλά την πετάξετε στο καλάθι των αχρήστων, και επί ΣΥΡΙΖΑ και επί Νέας Δημοκρατίας, κύριε του ΠΑΣΟΚ, και δεν πήρατε θέση. Γιατί προφανώς είστε αντίθετοι με αυτό το πλαίσιο που διοικούν τα συνδικάτα. Πρόταση νόμου που καταθέτουν ξανά ακόμα περισσότερα συνδικάτα για την επαναφορά των διαπραγματεύσεων για το κατώτατο μισθό και του πλαισίου για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, την κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων που έχετε ψηφίσει όλοι. Το ΚΚΕ θα την καταθέσει άμεσα. Τέλος, για να πούμε ότι όλη αυτή την περίοδο είχαμε μεγάλες ανατροπές στους μισθούς των εργαζομένων και είναι ένα χαρακτηριστικό από στοιχεία του ΕΦΚΑ που δεν αμφισβητούνται. Οι αποδοχές το Δεκέμβρη του 2011 ήταν 1.241 ευρώ μεικτά και το Δεκέμβρη του 2023 είναι μόλις 1.095 ευρώ μεικτά. 12 χρόνια μετά οι αποδοχές είναι μειωμένες κατά 146 ευρώ τον μήνα. Αυτή είναι η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. Εμείς λοιπόν στηρίζουμε συνολικά τη κινητοποίηση των εργαζομένων που ήδη μπροστά μας έχουμε την απεργία 20 του Νοέμβρη. Όλα τα συνδικάτα είναι υποδός και καταθέτουμε σαπακτικά τα αιτήματά τους για να υπάρχει εδώ και στην Ολομέλεια, αν και αυτά διεκδικούνται στους δρόμους του αγώνα. Καλούμε τους εργαζόμενους και τον λαό να συμπεριφερθεί με το ΚΚΕ, να δυναμώσει την αφισβήτηση αυτού του σάπιου βάρβαρου συστήματος, να βάλει μπροστά τις δικές του ανάγκες και να συμβάλλει στη δημιουργία των όρων ανατροπής της διδακτορίας του κεφαλαίου.